Αυτές ήταν οι μέλισσες, 30-40 μας τραγούδησαν και πάνω εκεί στην αριθμητική και στο μέτρημα, 30-40 και άλλα τόσα, έχω μαζί μου τον κύριο Γιάννη Αδάμο, ο οποίος είναι μαθηματικός, έρχεται από το φροντιστήριο Εξέλιξη και θα μας μιλήσει λίγο για τα θέματα. Κύριε Γιάννη, έχω ακούσει πολλά σχόλια για τα φετινά θέματα των μαθηματικών. Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι τα θέματα ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας, χωρίς κάποιες ιδιαίτερες εκπλήξεις στη γενική εικόνα τους. Κάλυπταν γενικά το μεγαλύτερο μέλος της ύλης, αλλά υπήρχαν κάποια προβληματάκια σε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία σίγουρα θα δυσκολέψουν κάποιους μαθητές. Εκείνα τα συγκεκριμένα ήταν συνδυαστικής λογικής, και άμα τα αναλύσουμε λίγο πιο καλά και ξεκινήσουμε από την αρχή, το θέμα Α και το θέμα Β θεωρώ ότι ήταν για όλους τους μαθητές, θα μπορούσαν να γράψουν όλοι αυτές τις 10 μονάδες, δεν είχε κάτι να τους δυσκολέψει. Στο θέμα Γ, το Γ1 και το Γ2 ήταν μια χαρά. Άρα μιλάμε για τις 12 πρώτες μονάδες, οι οποίες ήταν για όλους τους μαθητές ασχέτως επίπεδου και διαβάσματος, να το πω έτσι. Αρκεί βέβαια να είχαν κάνει μια σωστή προετοιμασία, να είχαν κουραστεί μες τη χρονιά κτλ. Τώρα το Γ3 και το Γ4 ήταν αυξημένης δυσκολίας. Ειδικά το Γ4 ήταν ρυθμός μεταβολής. Ο ρυθμός μεταβολής γενικά τον αποφεύγουν οι περισσότεροι μαθητές. Γενικά όταν το βλέπουν τρομοκρατούνται, θεωρούν ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν καν τα δεδομένα, το αφήνουν. Αδίκως. Νομίζω ότι πιο πολύ αδίκως, πιο πολύ ας πούμε τους τρομοκρατεί το πρόβλημα, η ροή, έτσι, ο όγκος του προβλήματος που βλέπουν, γιατί είναι πολύ μεγάλες εκφωνήσεις συνήθως που έχουν να διαβάσουν, και οπότε ίσως και από το παρελθόν που δεν έχουν μάθει να διαβάζουν σωστά τις εκφωνήσεις. Ακριβώς. Και να κατανοούν εις βάθος με λεπτομέρεια τα προβλήματα, γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι το φοβούνται. Πάντως έγινε μεγάλη υπόθεση ο χρόνος. Πολλοί μαθητές βγαίνοντας λέγανε ότι δεν προλάβαιναν να λύσουν τις ασκήσεις. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είχαν αρκετά μεγάλο όγκο. Θα συνέχιζα και με το ΔΕΛΤΑ θέμα, το οποίο αν εξαιρέσουμε το ΔΕΛΤΑ 1 και ΔΕΛΤΑ 2 που ήταν και αυτά σε νορμάλ επίπεδα, τα άλλα και αυτά είχαν αρκετό γράψιμο. Ακόμα και τα εύκολα, θα έλεγα, και του Β θέματος και του Γ που προανέφερα, έπρεπε κάποιος μαθητής να καταλάβει γρήγορα τη διαδικασία που να ακολουθήσει, τον τρόπο επίλυσης και να προχωρήσει χωρίς χρονοτριβή, χωρίς να καθυστερεί καθόλου, ώστε να μπορέσουν να πάνε όλα κατευχήν βαθμολογικά, να το πω έτσι. Πάντως μετά από πολλά χρόνια άκουσα και διαπιστώθηκε πως τα θέματα ήταν αυτό που λένε εύκολα. Ήταν θέματα που μπορεί να τα λύσει ένας μαθητής. Διότι τις προηγούμενες χρονιές έχουμε δει θέματα που ούτε οι καθηγητές καλά-καλά μπορούσαν να λύσουν εύκολα. Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει για πέρυσι. Πέρυσι τα θέματα ήταν πιο εύκολα από φέτος. Φέτος ανέβασαν λίγο τη δυσκολία. Οπότε νομίζω ότι πάλι, όπως είπατε, ήταν πάνω στο επίπεδο των μαθητών, αλλά για να πιάσει κάποιος πάνω από 15 έπρεπε οπωσδήποτε να είναι πολύ καλά διαβασμένος, έπρεπε γενικά να έχει κουραστεί μέσα στη χρονιά, γιατί υπήρχε μια ιδιαίτερα καλή κλιμάκωση τα θέματα όσο πήγαινε. Δηλαδή, μέχρι το 15 το πιάνουν όλοι οι μαθητές. Από εκεί και πάνω νομίζω ότι θα δυσκολέψει αρκετό. Οι μαθητές που μετά τις εξετάσεις έρχονται στο φροντιστήριο και σας λένε τι γράψανε, γιατί έτσι ήθιστε, είναι ευχαριστημένοι? Τι σχόλια ακούτε από τα παιδιά? Το θέμα είναι ότι εμείς στην Εξέλιξη, και εγώ προσωπικά, είχαμε κάνει ίδια θέματα. Δηλαδή, το ρυθμός μεταβολής ήταν ένα κλασικό θέμα. Που υπάρχουν χιλιάδες τέτοια που κυκλοφορούν στο χώρο. Αλλά το θέμα είναι ότι οι μαθητές πολλές φορές από το άγχος, από την πίεση που βιώνουν εκεί πέρα, από τα πρέπει της βαθμολογίας και της σχολής που θέλουν να περάσουν, νομίζω ότι υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες που έχεις κάνει ίδιο θέμα και την προηγούμενη μέρα. Μου έχει συμβεί και στο παρελθόν αυτό. Ακριβώς ίδιο να μου έρθει η μαθητής και να μου πει ο Βασίλης, καλή ώρα, να μου πει συγχαρητήρια κύριε, αλλά δεν το έγραψα, να το κάναμε την προηγούμενη μέρα. Εντάξει, είναι λίγο. Το βλέπεις απ' έξω και λες είναι λίγο, όχι αστείο. Άδικο. Και άδικο, αλλά εντάξει. Είναι δύσκολη στιγμή εκείνη, οπότε νομίζω ότι δεν μπορείς να τα κατηγορήσεις κιόλας. Αλλά είδα ότι δυσκολεύτηκαν οι μαθητές φέτος. Ξαναλέω, από τις 15 μονάδες και πάνω. Δηλαδή θεωρώ ότι οι αριστούχοι από το 18 και πάνω θα είναι λίγοι πανελλαδικά. Αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιάννη Αδάμ. Είστε μαθηματικός, είστε από το φροντιστήριο Εξέλιξη και είστε εξαιρετικός. Εμείς θα πάρουμε τον αέρα μας και επιστρέφουμε αναλύοντας τα θέματα της βιολογίας.